Καλησπέρα, παιδιά. Είμαι ο Καρπούζος Φέτα Gaming. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Σήμερα παίζουμε World of Warships. Πρακτικά, αυτό το παιχνίδι είναι αυτό που περιγράφει και ο τίτλος. Σχετικά, παίρνεις μέρος σε έναν πόλεμο, αλλά αντί να χειρίζεσαι έναν στρατιώτη, χειρίζεσαι ένα ολόκληρο πλοίο. Πολεμάς με το πλοίο. Χειρίζεσαι το πλοίο, εν πάση περιπτώσει. Το οδηγάς και πυροβολάς με το πλοίο. Πρακτικά, σαν να σου δείχνει ένα πόλεμο από τη σκοπιά του ναυτικού. Κάπως έτσι. Ο καλύτερος τρόπος μπορώ να το περιγράψω. Αν δεις το βίντεο και σου φανεί ενδιαφέρον και θέλεις και εσύ να παίξεις αυτό το παιχνίδι, θα υπάρχει link στο description, το πρώτο link που θα είναι στο description, στο οποίο μπορείς να το πατήσεις να κατεβάσεις το παιχνίδι εντελώς δωρεάν. Το παιχνίδι είναι free to play, οπότε απλά πατάς το link από κάτω, μπαίνεις, το κατεβάζεις και είσαι τέλειος. Δεν πληρώνεις τίποτα. Και όχι μόνο δεν πληρώνεις τίποτα, αλλά βάζοντας και τον κωδικό I love warships, τον οποίο μόλις έγραψα εδώ πέρα και θα τον βρίσκεις στο description, παίρνεις και τζάμπα τέλεια πράγματα. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Μισό να διαβάσω γιατί εγώ δεν θυμάμαι. Παίρνεις ένα Soviet Premium Ship Diana, παίρνεις ένα πλοίο που λέγεται Diana, Tier 2, κάτι τέτοιο, 7 μέρες premium, το οποίο premium δεν ξέρω ακριβώς πόσο κοστίζει, αλλά το παίρνεις 7 μέρες δωρεάν, και 500 doubloons, τα οποία αν δεν απατώμε είναι τα χρήματα του παιχνιδιού. Όπως βλέπετε, εγώ έχω πάρα πολλά γιατί παίζω από account που μου έδωσαν από το παιχνίδι να παίξω, που τα έχω όλα τέλεια και είμαι υπέροχος. Εγώ λοιπόν, πριν γυρίσω αυτό το βίντεο, έχω ήδη παίξει 2-3 game World of Warships και ενώ περίμενα ότι θα είναι πολύ slow paced, με εξέπλεξε γιατί είχε ενδιαφέρον όντως και υπήρχε δράση στο παιχνίδι. Αλλά μην λέμε πολλά ακόμα, πάμε να παίξουμε και να το δούμε μαζί. Όπως λοιπόν σας είπα και πριν, το account από το οποίο θα παίξω σήμερα είναι ένα account που μου έδωσε η εταιρεία για να παίξω. Το οποίο account έχει, όπως βλέπετε, τα πάντα. Έχουμε όλα τα πλοία, τα τέλεια. Έχουμε πολλά λεφτά και γενικώς ό,τι θέλουμε. Οπότε προφανώς θα διαλέξουμε από τα πολύ καλά πλοία, γιατί προφανώς είναι τα καλύτερα. Και θέλω να δοκιμάσουμε πλοία από όλες τις κατηγορίες πλοίων. Έχει πολλές κατηγορίες πλοίων. Θα πάρουμε για αρχή ένα cruiser, το οποίο από ό,τι έχω καταλάβει μέχρι στιγμή είναι το πιο απλό, και πάμε να μπατλάρουμε. Η πρώτη μας μάχη θα γίνει στο χάρτη Sea of Fortune. Παίζουμε το game mode Domination, το οποίο έχει τρεις περιοχές πρέπει να καταλήψουμε. Λοιπόν, εγώ λέω στην αρχή να κινηθούμε προς την Α. Λοιπόν, φτάνοντας προς την Α, βλέπω ήδη κάποια πλοία. Ωραία, λοιπόν, πάμε να κάνουμε τις πρώτες μας μάχες εκεί πέρα. Αυτόν εκεί πέρα τον έχουμε, τον πετύχουμε. Συγγνώμη, αδερφούλη, αλλά δυστυχώς βρισκόμαστε σε πόλεμο. Θα σου έλεγα να το λύσουμε με τα λόγια, γιατί γενικά προτιμώ έτσι τα λόγια. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, βρισκόμαστε σε πόλεμο, θα πρέπει να σε φάμε λίγο. Τον πετυχαίνω μερικές καλές, αλλά βλέπω ότι και αυτός με πετυχαίνει, γαμού. Θα έχουμε πρόβλημα. Αλλά τον πετυχαίνω αρκετά καλές από ό,τι βλέπω. Εντάξει, έλα, τον έχω, έχω βρει τη στρατηγική. Τώρα παράζει λίγο πιο μπροστά, έτσι πάω. Και τον πετυχαίνουν όλες. Δυστυχώς, αδερφούλη, δεν πρόκειται να επιβιώσει από αυτό. Έχω βρει το κουμπί σου που λένε και οι κοπελιές. Έλα, εγώ το πάρω το κύλο όμως, εγώ το πάρω το kill, μου το κλέψει κανένας. Μη μου το κλέψει κανείς το kill. Ποιος το πήρε? Δεν το πήρα εγώ. Δεν το πήρα εγώ το kill, ρε μαλάκα. Τόση ώρα τον βαράω. Τέλος πάντων, θα πάρουμε αυτόν εμείς. Έλα, θα πάμε αυτόν, εντάξει. Αυτόν θα το πάρουμε εμείς το kill. Τι? Πότε. Πώς έγινε αυτό? Δεν μπορώ να καταλάβω. Μάλλον κάτι έγινε λάθος εδώ. Okay, με το cruiser δεν τα πήγαμε ιδιαίτερα καλά. Ας δοκιμάσουμε την τύχη μας με το destroyer. Θα παίξουμε στην πανέμορφη πίστα The Atlantic. Το game mode πάλι domination. Let's start this. Καλά, με τέτοιο πλοίο δεν μπορεί να πάει τίποτα στραβά έτσι. Πραγματικά το βλέπεις ότι το πλοίο αυτό δεν πέφτει, ρε παιδί μου. Είναι καλό. Μπαίνουμε στην πίκη. Ακόμα δεν έχω εντοπίσει κάποιο εχθρικό πλοίο. Η αλήθεια είναι. Λες να είμαστε μόνοι μας. Όπα, τώρα όμως έρχονται τα εχθρικά πλοία. Λοιπόν, να τα εχθρικά πλοία, αλλά θα τα προλάβουμε πριν καν φτάσουν εδώ πέρα. Όπα, με βαράνε κι αυτοί. Όπα, όπα, είναι δύο, παιδιά. Ηρεμήστε, ηρεμήστε, παιδιά. Ας το λύσουμε με το καλό. Μπορούμε να τα πούμε, να το λύσουμε με τα λόγια, ρε παιδί μου. Τώρα χρειάζεται κατευθείαν να μαλώνουμε. Χρειάζεται. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε, όλοι να ζήσουμε θέλουμε, έτσι. Α, τα μοιραστούμε. Να μοιραστούμε την πία, άμα θέλετε. Δεν έχω πρόβλημα. Εγώ τη μοιράζομαι, παιδιά. Παιδιά, τη μοιράζομαι, εγώ σας λέω. Δεν έχω τέτοια αποκολλήματα εγώ. Εγώ δεν ήθελα να σας ενοχλήσω. Απλά περνούσα μια βόλτα. Ήθελαν τα παιδιά μου να δουν εδώ το νησί. Κατευθείαν, όχι, παιδιά, όχι, όχι. Απλά μια βόλτα. Δεν χρειάζεται τώρα όλα αυτό που κάνετε, δεν χρειάζεται. Μια βολτούλα περνούσα. Λοιπόν, ούτε το destroyer μάλλον δεν ήταν καλή ιδέα. Θα πάρουμε ένα battleship. Πόσο λάθος μπορεί να πας με ένα battleship? Είναι πλοίο μάχης. Στην πανέμορφη εξωτική πίστα Two Brothers. Μια πίστα με μεγάλη ιστορία στις πλάτες της. Δύο αδέρφια κάποτε είχαν μαλώσει για αυτό το νησί. Και κάτι τέτοια μάλλον. Γιατί εγώ δεν βλέπω κανένα πλοίο, αλλά κάποιοι λέει detected. Α, εκείνο βαράνε. Κάποιος είναι εκεί πέρα. Να σε φίλε. Έλα, πάμε. Εκείνος φεύγει τώρα. Θα το βομβαρδίσουμε με ό,τι έχουμε, γιατί πάει να μας την πει κιόλας. Ωπ, έφυγε αυτό το πλοίο. Τώρα πάμε στον πίσω. Επίσης θα το βάμε. Τώρα πρέπει να περιμένουμε λίγο να κάνουμε reload. Μόλις κάνουμε reload, έφυγες. Έφυγες, φίλε.
Καληνύχτα, πες. Με βαράει αυτός. Ρε, δεν σου έχω πει 100.000 φορές. Δεν θα πρέπει να μπλέκεις μαζί μου. Γιατί μπορεί και εσύ να χάσεις την εκτίμηση. Τώρα κοίτα τι γίνεται. Με αναγκάζεις να το κάνω. Εγώ δεν θα το έκανα. Τώρα με αναγκάζεις και εγώ να αφαιρθώ ανάλογα με σένα. Που εγώ γενικά δεν φέρομαι έτσι δηλαδή, αλλά με έχεις φέρει στα ωριά μου. Άιντε στο διάλο. Κανένας άλλος εδώ πέρα που έχει ωρεξούλα για μάχη να το λύσουμε έτσι. Να τα πούμε δύο λογάκια. Δεν υπάρχει. Εσύ μην κοιτάς το παράθυρο εκεί πέρα, σε βλέπω, hey. Που βομβαρδίζω την πόλη, μαλάκα. Πόσο κακός είμαι. Λοιπόν, από αυτούς έχουν μείνει 2 πλοία, από εμάς έχουν μείνει 4. Νομίζω ότι το έχουμε πολύ άνετο το παιχνίδι. Αυτοί έχουν μείνει μόνο με εκείνο το πλοίο. Πάμε να το φάμε και αυτό να τελειώνουμε. Δεν μπορούμε από εδώ να το φάμε. Κάτσε, περίμενε. Περίμενε να βγω στη θέση βολής. Ο άλλος ήδη το βαράει. Πάμε! Εξαπολύστε τα πυρά! Δεν τον πέτυχα ιδιαίτερα. Ας πάρουμε και αυτή τη σημαία πάντως να την έχουμε, ρε παιδί μου. Μιας και ο άλλος εκεί κάθεται πίσω μόνος του. Έλα, πάμε. Βάρα τον. Εύκολο στόχος. Πάμε! Άνετα τον έχουμε. Θέλω να τον πάρω εγώ το kill όμως, γιατί ακόμα δεν πήρα kill εγώ. Έλα, πάμε, δικό μου kill. Δικό μου kill, μην μου το κλέψετε. Μην μου το κλέψει ο άλλος το kill, δεν θα είναι σωστό. Λοιπόν, κρατάμε σταθερό στόχο. Έχει μείνει με λίγο HP. Άμα το πετύχουμε τώρα έτσι, λίγες καλές. Εκεί. Και εκεί. Έλα, δικό μου kill είναι αυτό. Δικό μου kill είναι! Το πήραμε το kill, final kill cam, κερδίσαμε το game. Πάλι έσωσα την ομάδα μου. Victory! Ευχαριστώ πολύ! Ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης της ομάδας? Φυσικά εγώ! Γιατί έτσι. Εντάξει, δεν το λέει, απλά το λέω εγώ. Μας έχει μείνει κι άλλο σε ένα τύπος πλοίου που δεν έχω δοκιμάσει στο βίντεο. Τον έχω δοκιμάσει off camera. Και είναι το πιο δύσκολο. Είναι το aircraft carrier. Πρακτικά κουβαλάς αεροπλάνα και στέλνεις αεροπλάνα στους εχθρούς. Είναι αρκετά περίπλοκο. Αλλά πάμε να παίξουμε και με αυτό. Θα παίξουμε στην πίστα loop. Η οποία πίστα loop έχει την εξής ιστορία από πίσω της. Ήταν ο loop και ο doop. Και μετά κάτι έγινε. Ακόμα δεν έχουμε παίξει την αγαπημένη μου πίστα. Που ήταν μια με χιόνια, arctic κάτι. Ελπίζω στο τελευταίο game που θα είναι το επόμενο να παίξουμε σε εκείνη την πίστα γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Για την ώρα θα παίξουμε το πιο περίεργο τύπο παιχνιδιού που μπορούμε να παίξουμε. Λοιπόν, βλέπεις το χάρτη από ψηλά και καθορίζεις το που θες να στείλεις το πλοίο σου. Το στείλουμε εμείς εδώ το πλοίο μας. Ξεκινάει λοιπόν το πλοίο, πάει προς τα εκεί και εμείς θα πρέπει να στέλνουμε αεροπλάνα προς τους εχθρούς μας όταν τους βλέπουμε. Πρέπει θεωρητικά να μείνω και λίγο καλυμμένος γι' αυτό το στέλνω εκεί πέρα, γιατί εγώ δεν θα μπορώ να αντιδράσω κάπως, δεν μπορεί να πυροβολήσει το πλοίο μου. Ετοιμάστηκαν όλα τα αεροπλάνα μου από ό,τι βλέπω και μπορούμε να αρχίσουμε να στέλνουμε, αλλά ακόμα δεν έχω διεχθρό, οπότε δεν θα στείλω χωρίς λόγο αεροπλάνο. Μόλις εντοπίσουμε εχθρούς θα στείλουμε. Λοιπόν, πλέον βλέπουμε εχθρούς, οπότε θα πάρουμε το 5 και θα αρχίσουμε να βαράμε αυτόν εχθρό εδώ πέρα με το 5. Θα στείλω τα αεροπλανάκια μου τώρα, έτσι πάω, θα φύγουνε. Και θα πάνε να χτυπήσουν τον 5 τώρα αυτά τα αεροπλάνα θεωρητικά. Κάπως. Να το φεύγει και πάει προς αυτόν εδώ πέρα, τον οποίο θα τον κατατροπώσουμε τώρα. Πάει να μας πάρει και τη σημαία, γελάω. Για να δούμε πόσο αποτελεσματικό θα είναι. Ω, τρώει κι άλλο fire αυτός, για να δούμε. Μας βαράει το αεροπλάνο, μας το βαράει το αεροπλάνο, αλλά. Αεροπλάνο, βαράει. Πίου. Ω, τον φάγαμε! Εμείς ή ο άλλος. Μπορεί και ο άλλος, αλλά πέθανε. Αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, βλέπω επίσης εχθρούς εδώ πέρα. Θα βάλουμε το 6 που νομίζω είναι καλύτερο. Και εφόσον αυτός έτσι και αλλιώς πεθαίνει, θα το βαρέσουμε εδώ πέρα σε αυτό να πεθάνει σε λίγο. Ω, με επιτίθεται και εμένα ένα πλοίο παρόλα αυτά. Ένα αεροπλάνο παρόλα αυτά. Shutdown. Κάτι έκανα εγώ τώρα. Πήρα ένα μετάλλιο shutdown. Α, έριξα το άλλο το αεροπλάνο. Κέρδισα τα άλλα αεροπλάνα. Έχω καλύτερα αεροπλάνα από τους άλλους. Πάμε τώρα να φάμε και αυτόν εδώ πέρα, ο οποίος πουλάει τρελίτσα. Που από αυτός τον είχα μίσει το δικό μου. Κοίτα τώρα εδώ την μπαλίτσα θα του παίξουμε. Πάμε από πάνω. Πάρτο, έλα. Πιου, πάρτο. 3.500 damage. Οπ, τι έγινε. Πάμε, βάλε ένα 4 εδώ πέρα, έτσι πάω να τον ξεσκίσουμε. Ω, ένα αεροπλάνο μου συναντιέται με ένα άλλο αεροπλάνο πάλι. Πάλι το και δικό μου θα κερδίσει προφανώς. Για να δούμε ποιο αεροπλάνο θα κερδίσει τη μάχη. Ω, νομίζω το άλλο αεροπλάνο θα με κερδίσει τώρα. Ή απλά τρέχω πιο γρήγορα. Παίζουμε και νικητούλη με το άλλο το αεροπλάνο, δείτε. Προσπαθεί να με φτάσει και δεν μπορεί, είχε απλά το παράτησε. Λέει, γάμισε το. Ο άλλος είναι ακόμα εδώ. Έλα, πάμε, φάντονα. Ω, με έριξε το αεροπλάνο. Που να το στείλουμε ένα από τα εξάρια, γιατί μάλλον το πεντάρι δεν ήταν τόσο καλό. Ποιος τον βαράει αυτόν? Έχω δικό μου εδώ πέρα. Έχουμε μείνει 3 εμείς και 2 αυτοί. Τους έχουμε πότε. Ω, το είδε το αεροπλάνο μου, το πυροβολάει νομίζω. Ναι, το πυροβολάει. Όχι, δεν το πετυχαίνει όμως. Έλα, πάμε, ρίξ' τον. Ρίξτε το αρχίδι κάτω. Πάρ' τον κάτω. Δεν έπεσε. Λοιπόν, μπορούμε να επιτεθούμε και με το πλοίο από ό,τι βλέπω. Θα φέρω όλο μου το πλοίο εδώ πέρα να το επιτεθεί. Και θα βάλουμε και ένα τριάρι εδώ έτσι. Πεντάρι εδώ. Παπ. Και σκάτι, ας έρθω να πάρω την Α. Δεν την έχει πάρει κανείς την Α. Έχουμε και τη C. Αυτός έχει μόνο την B. Είμαστε 2v2 βέβαια. Αλλά πάμε τώρα στην Α. Άμα πάρουμε και την Α, το κερδίσαμε. Πάει. Λοιπόν, έχει μείνει μόνο αυτός ο ένας από τους αντιπάλους. Ο άλλος ο δικός μου είναι εδώ στη όλο το κέρατο. Και πυροβολιέται με τον άλλον. Πω, δες εδώ τι κάνουν. Και εγώ πάω να πάρω μόνος μου την Α για να κερδίσουμε το παιχνίδι.
μόνος με τσαραχτός. Στέλνω και τα αεροπλανάκια μου να βαράνε τον άλλον. Στο 1v1 θα το πάρουμε το παιχνίδι. Παίρνω και μόνος μου την αλφα όπως βλέπουμε. Πολύ ωραία. Τώρα ο άλλος άρχισε να αγχώνεται. Θα του στείλουμε εμείς εδώ τα πλοιαράκια. Κοίτα, παπ, 7.000 damage του κάσαμε. Πάμε άλλο ένα τέτοιο τώρα, έλα. Στείλε πλοιαράκια, στείλε. Στείλε αεροπλανάκια. Ω, με βαράει ο πούστης που με είδε. Στείλε και αυτός αεροπλάνα, τι κάνει. Είμαστε 1v1, παιδιά. Εγώ και αυτός μόνο. Παιδιά, έχουμε πρόβλημα. Του κόψα κιόλας, αλλά έχει ακόμα πολύ ζωή ο γαμημένος. Και εμένα με κόβει επίσης πάρα πολύ. Ω, δεν ξέρω τι θα κάνουμε τώρα, fuck. Έχω αγχωθεί. Ω, από εδώ δεν τον βλέπω. Δεν μπορώ να τον βαρέσω, γαμώτο. Σχεδόν πήραμε την αλφα παρόλα αυτά. Είμαστε πάρα πολύ κοντά. Πήραμε την αλφα. Πάμε. Ω, κάπου εδώ. Νάτος. Στείλε. Στείλ του. Με πυροβολάς. Πω, δεν έχω κάλυψη τώρα, ρε μαλάκα. Στείλ του γρήγορα τα πλοιαράκια εδώ πέρα. Στείλ του. Στείλ του τώρα να του δείξουμε ποιος είναι ο μάγκας εδώ πέρα της υπόθεσης. Βάρα τον εκεί. Πάρτα βλάκα. Πάμε με τα απλά τώρα, έτσι να τον βαρέσουμε λίγο δυνατά. Έλα ρε γαμώτο, αυτός μου κόβει πάρα πολύ. Εγώ δεν του κόβω σχεδόν τίποτα. Πάμε ρε παιδιά λίγο. Πάμε λίγο ρε παιδιά. Πάμε, βαρέστε τον. Γαμώ παιδιά, βαρέστε τον. Έλα, πάμε, λίγο θέλει. Κι εγώ όμως λίγο θέλω. Κόψτε του τα πόδια. Έλα ρε παιδιά, έλα ρε. Ρε αεροπλάνα, δεν κάνετε τίποτα ρε παιδιά. Ρε παιδιά, θα χάσουμε ρε. Έλα ρε. Και τον κέρδιζα. Εντάξει, τουλάχιστον πήραμε πολλά μετάλλια. Θα παίξουμε ένα τελευταίο παιχνίδι με τον αγαπημένο μου τύπο πλοίου, το Cruiser. Αυτό που παίξα και στην αρχή. Ένα κορεάτικο τώρα. Από ό,τι βλέπω, σύνολο το παιχνίδι έχει 280 πλοία. Έχει όλες τις κατηγορίες πλοίων σε πολλά tires από πολλές χώρες και γάμισε τα έχει πάρα πολλά πλοία. Αλλά whatever, πάμε να παίξουμε. Δεν θα παίξουμε δυστυχώς σήμερα στην πίστα με τα χιόνια. Θα παίξουμε στην Estuary, δεν πειράζει. Ας είναι. Εντοπίσαμε τον πρώτο εχθρό. Πάμε να τον φάμε κατευθείαν. Με συνοπτικές διαδικασίες. Έλα, αδερφέ, μην το παίζεις δύσκολος. Έχω για πλάκα. Κοίτα τι κάνουμε. Βαράμε λίγο πιο μπροστά εκεί. Και έχεις φύγει για πλάκα έτσι. Πάω. Χωρίς δεύτερες ευκαιρίες, χωρίς λύπηση. Άντε, γιατί. Εγώ γενικά είμαι πρόθυμος να τα δω όλα φιλικά. Αλλά βλέπω ότι έρχεστε και σε μια επιθετικότητα. Έρχεστε με το υφάκι. Του θέλω να σου πάρω την περιοχή. Εμένα δεν μ' αρέσουν αυτά, ρε παιδιά. Ποιος με βαράει εμένα, ρε. Αυτός με βαράει εμένα. Κάτσε λίγο να σε κανονίσω και σένα. Κάτσε να σε κανονίσω και σένα γιατί δεν θα είμαι καλός τώρα με σένα. Α, γιατί σαν πολλά μας τάπες. Τι κάνει, ρε. Έλα. Πλάκα έκανα πριν. Πριν έκανα πλάκα, θέλω όντως να το συζητήσουμε λίγο. Να δούμε πού έχουμε άδικο ο καθένας. Να το συζητήσουμε, ρε παιδί μου. Να μου πεις τα επιχειρήματά σου. Να μου πεις πού με βρίσκεις λάθος. Να σου πω κι εγώ εσένα πού σε βρίσκω σε ένα λάθος. Να βρούμε μια μέση λύση, ρε παιδί μου. Τώρα με τα όπλα θα είμαστε. Στα μαχαίρια, που λέει και ο λαός. Έλα, όμως τώρα επειδή γίνεσαι πολύ επιθετικός, θα αναγκαστώ να σε σκοτώσω. Έλα. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Εγώ τον έφαγα φυσικά. Απίστευτος. Πάμε για αυτόν εδώ. Έλα, εσύ έφυγες. Έφυγες. Έλα, έφυγες. Έλα, καληνύχτα. Δες τι έχω κάνει. Έχω μπει μέσα στην περιοχή τους. Τους έχω κάνει επίθεση όσο δεν πάει. Δεν τους έχω αφήσει ούτε περιθώριο να αναψάνουν. Έχω μπει μέσα εδώ. Στο δικό τους το χώρο έχω μπει, ρε. Και τους κάνω πλάκα. Τους κάνω πλάκα. Δες εδώ, πλάκα τους κάνω. Να τους γκρίσω. Μιας και είναι Πάσχα. Αχ, δεν μπόρεσα να τον τσουγκρίσω. Χριστός Ανέστη, φίλε, δεν μπόρεσα να σε τσουγκρίσω. Εντάξει, δεν λες ότι χάλασε και το πλοίο. Εγώ μια χαρά το βλέπω. Δηλαδή, πιστεύω αν έρθει ένας υδραυλικός έτσι λίγο να κάνει λίγο τα γρανάζια να τα γυρίσει, πιστεύω καλά θα είναι το πλοίο. Τώρα υπερβολές και καλά πέθανε. Εντάξει, σιγά. Τέλος πάντων. Αυτά για το σημερινό βίντεο. Αυτό ήταν το World of Warships. Ελπίζω να σας άρεσε το παιχνίδι και το βίντεο. Ξαναλέω, το παιχνίδι είναι free to play, οπότε μπορείτε να μπείτε στο link στην περιγραφή και να το κατεβάσετε και να παίξετε. Φυσικά, μην ξεχάσετε να κάνεις ένα like στο βίντεο, μας άρεσε να κομμεντά από κάτω να μου πεις πως σου φάνηκε και να subscribe στο κανάλι μου για να ενημερώσεις για ένα βίντεο σαν αυτό και άλλα. Και θα τα πούμε σε επόμενα βίντεο. Επίσης, αυτά είναι τα rewards μου, τα οποία δεν ξέρω τι τα κάνω. Α, εδώ μου λέει όλα τα rewards μου. Τέλεια.